Σήμερα θα μελετήσουμε τους νόμους του εκκρεμούς. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον πρώτο νόμο, θα δείξουμε ότι η περίοδος ταλάντους ενός εκκρεμούς δεν εξαρτάται από τη γωνία εκτροπής όταν πρόκειται για μικρές γωνίες. Σε αυτό το νήμα της στάθμης έχουμε αναρτήσει μια μάζα 100 γραμμαρίων. Εκτρέπουμε το εκκρεμές κατά μια γωνία περίπου 5 μοίρες και το αφήνουμε να ταλαντωθεί για περίπου 3 φορές πριν ξεκινήσουμε την χρονομέτρηση για χρονική διάρκεια 10 ταλαντώσεων. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα, αλλά αυτή τη φορά εκτρέπουμε το εκκρεμές κατά μία γωνία περίπου 7 μοίρες και αφήνουμε πάλι να ταλαντωθεί για περίπου 3 φορές πριν ξεκινήσουμε την χρονομέτρηση. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Αυτή τη φορά εκτρέπουμε το εκκρεμές κατά γωνία περίπου 10 μοίρες και το αφήνουμε πάλι να ταλαντωθεί. Στο επόμενο πείραμα θα δείξουμε ότι η περίοδος ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της αναρτώμενης μάζας. Συγκεκριμένα, στο νήμα της στάθμης έχουμε αναρτήσει μια μάζα 100 γραμμαρίων και εκτρέπουμε το εκκρεμές κατά μια γωνία περίπου 10 μοίρες. Το αφήνουμε να ταλαντωθεί για περίπου 3 φορές και στη συνέχεια χρονομετρούμε για χρονική διάρκεια 10 ταλαντώσεων όπως και προηγουμένως. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αυτή τη φορά όμως με διαφορετική μάζα. Αντί για 100 γραμμάρια, αναρτώμε μια μάζα 150 γραμμαρίων. Εκτρέπουμε το εκκρεμές ξανά κατά μία γωνία 10 μοιρών και το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Και στη συνέχεια και πάλι χρονομετρούμε για μια χρονική διάρκεια 10 ταλαντώσεων. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα για τρίτη φορά, αυτή τη φορά αναρτώντας μια μάζα 200 γραμμαρίων. Και επαναλαμβάνουμε την εκτροπή του εκκρεμούς κατά 10 μοίρες, το αφήνουμε να ταλαντωθεί και χρονομετρούμε. Στο επόμενο πείραμα θα μελετήσουμε πώς επηρεάζεται η περίοδος ταλάντωσης του εκκρεμούς από το μήκος του νήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μήκος του νήματος είναι 48 εκατοστά και από το οποίο έχουμε αναρτήσει μια μάζα 100 γραμμαρίων. Εκτρέπουμε κατά γωνία 10 μοιρών, το αφήνουμε να ταλαντωθεί και χρονομετρούμε. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, έχοντας αλλάξει όμως το μήκος του νήματος, το οποίο τώρα είναι 76 εκατοστά, έχοντας όμως διατηρήσει την ίδια μάζα 100 γραμμαρίων. Εκτρέπουμε το νήμα της, το εκκρεμές, κατά περίπου πάλι 10 μοίρες και το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αυτή τη φορά όμως το νήμα της στάθμης έχει μήκος 134 εκατοστά, από το οποίο αναρτούμε την ίδια μάζα των 100 γραμμαρίων. Εκτρέπουμε το εκκρεμές κατά την ίδια γωνία περίπου 10 μοιρών και το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Μετά από 3 ταλαντώσεις ξεκινάμε την χρονομέτρηση για μια χρονική περίοδο 10 ταλαντώσεων.